Μόνο θλίψη και οργή προκαλεί εικόνα από το εξωτερικό του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου μετά και τον τελευταίο βανδαλισμό. Τα κόκκινα σημάδια στην ιστορική είσοδο του κτηρίου με το μαρμάρινο θύρωμα της Εκκλησίας του Αγίου Φραγκίσκου κάθε άλλο παρατιμά αυτήν ακριβώς την ιστορία αλλά και το ρόλο του κτηρίου στο οποίο απονέμεται η δικαιοσύνη. Το δικαστικό Μεγάρο Ηρακλείου είναι χαρακτηρισμένο από το 1987 ως ιστορικό διατηρητό μνημείο. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στην κατάσταση που βλέπουμε. Έχει υποστεί έναν επιπλέον βανδαλισμό. Σε μια προσπάθεια να απομακρύνουν πάνω από το κτίριο την όποια αντίδραση γέννησε μια τόσο καταδικαστέα από φορείς και πολίτες πράξη, Περιφέρεια, Δήμος Ηρακλείου και μαζί ο Δικηγορικός Σύλλογος και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων σε μια κοινή προσπάθεια επιχειρούν όχι απλά να αποκαταστήσουν τις ζημιές, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα στην τακτική συντήρηση του κτιρίου στο πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου. Οι αρχές της πόλης δεν μπορούν να μείνουν αδρανείς στην κατάσταση αυτή, αναμένοντας την παρέμβαση της πολιτείας με τους γνωστούς ρυθμούς ανταπόκρισής της. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η συνδρομή τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου Ηρακλείου για την αποκατάσταση της εξωτερικής όψης του κτιρίου, αλλά και στην ανάδειξη του εσωτερικού. Με επίκεντρο τις εργασίες που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με την παρουσία και της διευθύνουσας στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, Προέδρου Πρωτοδικών Ελεονόρας Λινάκη, προκειμένου αυτές να τρέξουν ταχύτητα, ενώ ο βασικός στόχος που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου, μετά και το διαχωρισμό του από το δικαστικό μέγαρο των Χανίων, φαίνεται ότι υπό συνθήκες φέρνει πιο γρήγορες εξελίξεις. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου για το διαχωρισμό. Έχουμε την ανέγερση πλέον του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου. Και ακολουθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Αυτή θα την παρακολουθήσουμε. Και ελπίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε αυτή την εξέλιξη που αναμένουμε. Το πάγιο αίτημα για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου και κυρίως οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν από τη δημοπράτηση και μετά, όπως επισήμανε ο κύριος Λογοθέτης, θα αποτελέσουν τμήμα της προσπάθειας που διεκδικούν να γίνει σε χρόνους όσο το δυνατόν αμεσότερους, προκειμένου το νέο δικαστικό μέγαρο να υλοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά από χρόνια διεκδικήσεων.